άδικο νέμα ανεξία. Πολλά άδικο νέμα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ή αλλιώς Ντάνος που αγαπήθηκε μέσα από το Survivor και η Εύη Ιωαννίδου την οποία γνωρίσαμε από το Greece's Next Top Model είναι οι δύο πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ για το νέο τραγούδι του Κώστα Γέρη «Για σένα πατρίδα μου». Οι δύο πρωταγωνιστές reality βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην Τραπεζούντα για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ που θα συνοδεύει το βιβλίο με τίτλο «Αποθυμώσε» της Ρενέ Στυλιαρά, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει με αφορμή τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ ο ζακυνθινής καταγωγής Νίκος Ζαμπάς, που μας μίλησε για την διαδικασία των γυρισμάτων. Ήταν δύσκολη όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές σταματάγαμε τα γυρίσματα λόγω καιρού. Βέβαια αυτό μας δυσκόλεψε πολύ στα γυρίσματα, αλλά ό,τι μας έδινε ήταν διαμάντι. Είναι μια παραγωγή του Ερωτόκριτου του Σαββίδη, όπου αφορά τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Είναι βασισμένο όλο το βίντεο κλιπ του Κώστα του Αγέρη, βασισμένο στο βιβλίο αυτό που έχει γράψει η Ρενέ Στυλιαρά, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου και αυτό. Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Αγγελόπουλος με την Εύη την Ιωαννίδου. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα χωριά της Τραπεζούντας, στη Μαρτυρική Σάντα, την Παναγία Σουμελά και την Κωνσταντινούπολη. Όπως μας είπε και ο σκηνοθέτης, το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, μιας και τον φετινό Μάιο συμπληρώνεται ένας αιώνας από το μαζικό έγκλημα εις βάρος του ποντιακού ελληνισμού. Σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, με πολύ μεγάλη ιστορία πίσω του. Δηλαδή, ο σκοπός του βίντεο είναι αυτό, να μάθουν και οι καινούργιες γενιές την ιστορία όλη αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά που έγινε, είναι πριν 100 χρόνια. Ολόκληρο το βίντεο κλιπ που έχει βασιστεί στο βιβλίο της Ρενέ Στυλιαρά «Αποθυμώσε», το οποίο προέκυψε από την αφήγηση προσωπικών ιστοριών του Ερωτόκριτου Σαββίδη και των προγόνων του, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου. Το «Για σένα πατρίδα μου» είναι σε μουσική του Κώστα Γέρη και σε στίχους του ίδιου και του στενού του συνεργάτη Θάνου Λέγκα.